Δεν πρόκειται να γίνουν αυξήσεις κατά την περίοδο που διανύουμε, καθώς η αγορά και οι καταναλωτές δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αρτοπιών Αιγαίου Αριστίδη Τηλιγάδη. Ο κ. Τηλιγάδης, με δηλώσεις του, υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι σύντομα η χώρα θα βγει από το αδιέξοδο και θα μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ κατά την άποψή του η συνένεση μεταξύ των κομμάτων θα έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα, ώστε να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Όσον αφορά τώρα στα όσα ακούγονται για την απελευθέρωση του κλάδου των Αρτοπιών, δηλώνει πως η συγκεκριμένη αγορά είναι ήδη απελευθερωμένη. Ευελπιστούμε όλοι οι Έλληνες σε ένα καλύτερο αύριο. Ζούμε όλοι στην Ελλάδα, ξέρουμε όλοι τα προβλήματα. Πιστεύουμε να αρχίσουν να βλέπουν με καινούριο μάτι όλη την ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η χώρα μας είναι ανάπτυξη. Θεωρώ ότι έπρεπε να είχε γίνει πολύ πιο νωρίτερα μια συνένεση, να έπρεπε να έχουν μπει γραφειοκράτες, τεχνοκράτες, όχι γραφειοκράτες, τεχνοκράτες, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Ευελπιστούμε ότι θα δουν με καλύτερο μάτι αυτό που φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη και όχι ισοπαίδωση των πάντων. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κάτω, η αγορά είναι normal, κυκλοφορούν τα εμπορεύματα, δεν θα έχουμε ούτε αυξήσει, ούτε μπορούμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Απλούστατα θέλουμε να δούμε όλοι με καλύτερο μάτι και αυτοί που θα διοικήσουν, γιατί σας πληροφορώ ότι τώρα τελευταία είχε δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ώστε ο νόμος που διέπει το χώρο το δικό μας της Αρτοπίας να ανατραπεί τελείως και να υπάρξει μια πλήρη απελευθέρωση. Εμείς το τονίζουμε πάλι, είμαστε απελευθερωμένοι. Η μόνη διαφορά είναι για το χώρο το δικό μας, είναι το κατεψυγμένο το ψωμί, το οποίο δεν λέμε εμείς να μην πουλάνε οι αρμόδιοι ή αυτοί που θέλουν να πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί, να πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί έτσι όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Να γράφει ταμπέλα κατεψυγμένο ψωμί και ότι παράγεται στην Αλγερία, παράγεται στο Ισραήλ, όπου ακριβώς παράγεται, και να μην υπάρχει παραπλάνηση των καταναλωτών. Πιστεύω ότι θα δούμε με καλύτερο μέλλον μια τέτοια κίνηση και ευελπιστούμε όλοι ότι θα ζήσουμε κάτι καλύτερο, γιατί είναι γνωστό και δεν είναι σκοπό να το αναφέρουμε το τι τραβάει ο καθένας μας σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Και πριν από λίγες μέρες είχαμε μιλήσει με τον αρμόδιο υπουργό και θα είμαστε σε μια συνεχή παρακολούθηση και σε μια συνεχή συζήτηση.